Κοινή πορεία θα έχουν από εδώ και πέρα οι παρατάξεις του Δήμου Παύλου Μελά, Ανατροπή, με επικεφαλής τον Γιώργο Λίλτσι, και η Ανανεωτική Κίνηση Πολιτών, με επικεφαλής τον Αριστίδη Ιακωβίδη. Οι άντρες αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κατέβουν στις επόμενες εκλογές και να υλοποιήσουν το όραμά τους για τον Δήμο Παύλου Μελά. Εμείς κατεβαίνουμε ξανά στις δημοτικές εκλογές στην ανάγκη να αλλάξουμε τα δεδομένα του Δήμου και να κάνουμε την ανατροπή φυσικά προς το καλύτερο. Θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας, θέλουμε τον κόσμο που βλέπει τη δήλωση αυτή να μας στηρίξει, διότι η πρόθεσή μας δεν είναι απλά να πάρουμε τη διοίκηση του Δήμου, είναι να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρότυπο, ένα Δήμο ο οποίος θα είναι ζηλευτό σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε όλη τη διάθεση, όλη την όρεξη αλλά και την εμπειρία να στηρίξουμε αυτό που λέμε και να κάνουμε τους δημότες του Δήμου Παύλου Μελά χαρούμενους και φυσικά ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που έχει ανάγκη τη στήριξη μιας σοβαρής δημοτικής ομάδος. Πήραμε αυτή την απόφαση σαν αυτοδιοικητική παράταξη στο Δήμο Παύλου Μελά για ένα καλύτερο μέλλον για το Δήμο Παύλου Μελά, θέλοντας να αλλάξουμε το δημαρχοκεντρικό σύστημα που υπάρχει από τη σημερινή διοίκηση και δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις για το Δήμο Παύλου Μελά. Δηλαδή, να αλλάξουμε όταν λέμε το δημαρχοκεντρικό σύστημα. Θέλουμε ένα δήμαρχο που να βγαίνει στις γειτονιές, να κάνει λαϊκές συνελεύσεις, να μιλάει με τον κόσμο, να φουγκράζεται την κοινωνία και να αντιμετωπίζει όχι μόνο τα μεγάλα προβλήματα που αναδεικνύουν τις διοικήσεις των Δήμων, αλλά και τα μικρά που ταλανίζουν τους δημότες. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Λίλτσης κατήγγειλε την πρακτική των απευθείας αναθέσεων, σημειώνοντας πως μόνο στην πρώτη θητεία του σημερινού δημάρχου οι απευθείας αναθέσεις ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.